Εγώ ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τις δομές μέσα στις οποίες λειτουργήσαμε σε αυτό το ερευνητικό πείραμα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι, ξεκινήσαμε από ένα ψηφιδωτό θεμάτων και ανθρώπων που ήρθαν με ανοιχτό κάλεσμα και τις ατομικές τοποθετήσεις τους. Αρχικά ήταν έγγραφες και προφορικές, αλλά από τις πρώτες και όλες συναντήσεις παρατηρήσαμε ότι όλοι διψούσαν για διάλογο και το κύριο πράγμα που τους τραβούσε σε αυτή τη διαδικασία ήταν η φυσική παρουσία εδώ και οι συζητήσεις αυτές που φέραν στην επιφάνεια όλα τα θέματα που μας απασχολούσαν ατομικά και ομαδικά αλλά και κοινωνικά και το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε αυτό το ολοπείραμα. Οπότε έγινε ένα εργαλείο για μας ο διάλογος και οι διάφορες μορφές συζήτησης, είτε αυτό ήταν προφορικό, είτε έγγραφο, είτε μέσω email, είτε αναθεματική, είτε συνολικά στην σχέση μας. Και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν και το υποκείμενο και το αντικείμενο το ερευνητικό. Δηλαδή, αρχίσαμε να παρατηρούμε όλοι τις δομές της συζήτησης και να τις αλλάζουμε το πώς πήγαινε και να το συζητάμε και να εξελίσσεται και να οριμάζει πολύ γρήγορα όλη αυτή η συλλογικότητα που είχε και ένα μεγάλο όγκο ανθρώπων. Αν σκεφτείτε ότι είμαστε τώρα ή ακόμα 136 συμμετέχοντες που οι περισσότεροι ασχολούνται πολύ ενεργά, όχι απλώς περιστασιακά. Υπήρχε πάρα πολύ πάθος στην εμπλοκή και ακόμα υπάρχει δηλαδή, το οποίο έφερνε και επιθετικότητα αλλά και πάρα πολύ έντονη συνεισφορά και εργασία. Και βρήκαμε τρόπους με το διάλογο να γεφυρώνουμε τις διαφορές μας και να φτάνουμε σε συνενετικές λύσεις και αποφάσεις απορρίπτοντας ό,τι ήταν αδύναμο στη διαδρομή. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε και στην Biennale στο Διεθνές Περιβάλλον, δηλαδή να προσπαθήσουμε να γίνουμε για λίγο ένας καταλύτης στο χώρο και της έκθεσης, ώστε να υπάρξει ένας διάλογος απτός μεταξύ των άλλων συμμετοχών, των άλλων ανθρώπων, και όχι ο ξύλινος και ακαδημαϊκός λόγος που συχνά συναντάται σε τέτοιες διοργανώσεις και αποξενώνει την ευρύτερη κοινωνία. Δεν της δίνει τη δυνατότητα να εμπλακεί πραγματικά. Και αυτό είναι κάτι που εν μέρει έχουμε πετύχει λίγο μεταξύ μας, οπότε θέλουμε να εμπνεύσουμε και τους ξένους να το αγκαλιάσουν. Επίσης, επειδή είμαστε ένας κλάδος που πέραν της ανεργίας που όλοι γνωρίζετε, αποτελείται από πάρα πολύ μικρά γραφεία και μονάδες, παρότι έχει ένα πάρα πολύ υψηλό ακαδημαϊκό και μορφωτικό επίπεδο, διότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και έξτρα ερευνητικά αντικείμενα. Όμως δεν έχουμε βρει σαν κλάδος δομές αποδοτικές συνεργασίας. Δηλαδή τα γραφεία είναι όλα πολύ μικρά, δεν έχουν κάποιες συμπράξεις και εδώ πέρα υπήρξε ένα πεδίο για μας να δοκιμάσουμε διάφορους τρόπους συνεργασίας ελεύθερα, ελπίζοντας ότι και μετά την Biennale αυτό θα οδηγήσει σε πιο σοβαρά αποτελέσματα στα πεδία που μας απασχολούν τα θεματικά.